Καλησπέρα. Γεια σας φίλοι μου. Μια δικογραφία αμελητή στη Βουλή από τον Εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου. Είναι η μηνυτήρια αναφορά που μέσω του δικηγόρου του κυρίου Λοβέρδου, ο κύριος Καλογρίτσας, τον γνωρίζετε, τον έχετε ακούστα όλοι, κατέθεσε κατά του τέως Υπουργού Νίκου Παπά, φυλλαράκια στο παρελθόν, και τον κατηγορεί για ηθική αυτουργία στα όσα έπραξε. Όμως, στην Ελβετία, τα δικαστήρια απεφάνθησαν ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι στα περί παρασυρμένου και εικονικών συναλλαγών και τα συναφή. Εδώ όμως, τι γίνεται? Η κυβέρνηση άλλαξε. Έγκαιρα και έγκυρα εδώ τα γεγονότα. Ακούστε. Αμελητή στη Βουλή στέλνει ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιζόγλου τη δικογραφία για τον τέος Υπουργό Νίκο Παπά μετά τη μήνυση Καλογρίτσα εναντίον του, κατηγορώντας τον για ηθική αυτουργία επειδή τον παρέσυρε σε εικονικές συναλλαγές με τη Λιβανέζικη εταιρεία ΣΣΕ. Εάν θα γίνει εξεταστική, θα αποφασίσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Καλογρίτσας, με τελεσίδικη απόφαση της Ελβετικής δικαιοσύνης, που δεν δέχθηκε τα περί παρασυρμένου και τα περί εικονικών αναλήψεων έργου, κλήθηκε να καταβάλει τα οφειλόμενα 3 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία, ενώ και το μονομελές πρωτοδικείο ζήτησε να κηρυχθεί εκτελεστή η απόφαση. «Ήθελαν το καθαρό του όνομα», είπε. Ο καταχρεωμένος κατασκευαστής κατέθεσε στη συνέχεια τη μήνυση, συμβουλευόμενος και τον συνήγορό του, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μετά το 18σέλιδο υπόμνημα του κυρίου Καλογρίτσα, του κόκκινου καναλάρχη των βοσκοτοπίων, όπως τον έλεγαν. Επισημαίνονται τα αδικήματα, δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, παρακόλληση συναγωνισμού, παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, η φαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ο τότε Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς είχε σημαντική καθοριστική ανάμειξη στον λόγο εγκληματικό σχέδιο των εγκαλουμένων, καθώς ήταν αυτός που έφερε σε επαφή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οργάνωσε τις κινήσεις σύμφωνα με τον κύριο Καλογρίτσα. Οργάνωσε μαζί με την εταιρεία ΣΣΕ τη σύσταση αφανούς εταιρείας, βάζοντας άλλη ως βιτρίνα, ενώ στην πραγματικότητα άλλοι θα ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι της άδεια του καναλιού. Όταν θα ολοκληρωνόταν ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες 2016 και θα αποκτούσαν την πολυπόθητη άδεια, θα είχε δικούς του ανθρώπους στο τιμόνι ενός καναλιού. Έγινε ανάθεση υπεργολαβία στην εταιρεία Τοξότης για έργο της ΣΣΕ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήταν εικονικής η χρηματοδότηση, στην πραγματικότητα αφορούσε τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό με τις τηλεοπτικές άδειες προκειμένου να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ειδικό της κανάλι, μαϊμού συμφωνητικό δηλαδή. Ο Χριστός Καλογρίτσας τα σκέφτηκε αργά. Τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Λιβανέζικος κατασκευαστικός κολοσσός SSA ιδιοκτησίας οικογένειας Χούρι του ζήτησε πίσω 3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας ένα συμφωνητικό υπεργολαβίας για ένα έργο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τότε ξεμάνι, λέγοντας πως επρόκειτο για εικονική σύμβαση με κουμπάρους, τον Νίκο Παπά και του Χάι του Χάους, για να καλύψει την εγγυητική επιστολή στα τέλη Αυγούστου 16, ώστε να πάρει τηλεοπτική άδεια. White House. Εδώ εμπλέκηκε τον κύριο Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία τον κατήγγειλος εργολάβο λάσπης, καναλάρχη βοσκοτοπίων της Ιθάκης, κόκκινο εργολάβο του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τη στιγμή όμως που ο κύριος Χρήστος Καλογρίτσας αποχωρεί από το ντοκουμέντο που εξέδε το Μάρτιο 17, ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου ευνοϊκή μεταχείριση με δανειοδοτήσεις του ομίλου του από την Τράπεζα Αττικής. Τα δανειά του από 108 εκατομμύρια σε 113 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παρήχαν προς τον όμιλο χρηματοδότηση ακόμη 2 εκατομμυρίων ευρώ, αφού πρώτα με μια λογιστική αλχημία αφήρεσαν χρέος ύψους 2,37 εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό χρέος του προς την τράπεζα. Όλα αυτά έφεραν εσωτερική σύγκρουση μεταξύ Παναγιώτη Ρουμελιώτη Προέδρου Αττικής και ο Θεόδωρου Πανταλάκη Διευθύνοντας Συμβούλου. Από κύριο Ρουμελιώτη ενημερώθηκε και η εισαγγελέας διαφθοράς κυρία Ελένη Τουλουπάκη και από κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, ενώ στη συνέχεια βαρετήθηκε. Μάλιστα για λογαριασμό της τράπεζας είχε συνταχθεί μηνυτήρη αναφορά από καθηγητή ποινικού δικαίου, περιέγραφε τα αδικήματα αναλυτικά. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συνέβη. Η Τράπεζα Αττικής δεν στράφηκε στη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα η υπόθεση Καλογρίτσα να σκεπαστεί, να κουκουλωθεί όπως λέει ο λαός, καθώς το μεταξύ κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε και τον σκανδαλώδη νόμο για την ποινική δίωξη των τραπεζικών στελεχών. Μόνο κατόπιν υποβολής έγκλησης από την τράπεζα και όχι αυτεπάγγελτα.